Στο σημερινό μας μάθημα θα κάνουμε μια εισαγωγή στο τμηματικό προγραμματισμό και στα υποπρογράμματα. Πάμε όμως να θυμηθούμε κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε συχνά και δεν έχουμε καταλάβει όμως από πού προέρχεται και πώς συνδέεται με αυτό το τελευταίο κεφάλι. Κοιτάξτε αυτή εδώ την εντολή. Και να θυμίσουμε τι σημαίνει το αλφα-ταφ, είναι η απόλυτη τιμή. Άρα εδώ πέρα στο χ δίνω το άθροισμα των απολύτων τιμών του α και του β. Τι είναι όμως η απόλυτη τιμή και πώς συνδέεται με το κεφάλαιο στο οποίο μπαίνουμε αυτή τη στιγμή. Η απόλυτη τιμή που εμείς τη χρησιμοποιούμε έτοιμη, γιατί αν δεν το είχες αυτό σαν εντολή έτοιμο, θα έπρεπε να γράψεις αν το α είναι μικρότερο του μηδενός, τότε μετέτρεψε το σε θετικό, κατά το οποίο αποφεύγεις έχοντας έτοιμη αυτή την εντολή, είναι το εξής. Είναι ένα μικρό άλλο προγραμματάκι που μας δίνει η γλώσσα προγραμματισμού που κάνουμε έτοιμο και μπορούμε εμείς να το χρησιμοποιήσουμε μέσα στο πρόγραμμά μας. Άρα τι παρατηρούμε, υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε τμηματικό προγραμματισμό, δηλαδή να έχουμε προγραμματάκια ανεξάρτητα το ένα με το άλλο και να βλέπουμε ότι αυτά μεταξύ τους τελικά μπορεί και να επικοινωνούν. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν εδώ στο εισαγωγικό κομμάτι αυτού που κάνουμε αυτή τη στιγμή, είναι ότι έχουμε έτοιμα κάποια προγραμματάκια τα οποία εμείς όλη τη χρονιά δουλεύαμε και τα χρησιμοποιούσαμε. Απόλυτη τιμή, τετραγωνική ρίζα, ημίτονο, συνημίτονο κτλ. Έχουμε λοιπόν 8 εγγενείς συναρτήσεις έτοιμες προς χρήση. Το κεφάλαιο λοιπόν στο οποίο μπαίνουμε αυτή τη στιγμή μας δείχνει τον τρόπο να μπορούμε να κτίσουμε και εμείς τέτοια δικά μας προγράμματα. Κάτι το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο στις κανονικές γλώσσες προγραμματισμού, καθώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολλές έτοιμες βιβλιοθήκες με τέτοια υποπρογράμματα, με σκοπό τη διευκόλυνσή μας, να μειώσουμε το μέγεθος του κώδικα και γενικά να είναι πιο αποδοτικός κατά τη λειτουργία του. Τα υποπρογράμματα είναι δύο ειδών. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τις συναρτήσεις. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι μια συνάρτηση. Θα το τονίζω κάθε φορά που το λέω, είναι ένα έτοιμο άλλο πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιούμε μέσα στο δικό μας πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ξεκινάμε να γράφουμε μια συνάρτηση. Η συνάρτηση, επειδή περιέχει κομμάτια μαθηματικής φύσεως, θα εστιάσουμε στο γεγονός ότι αυτό που κάνει είναι να κάνει υπολογισμούς και να επιστρέφει στο δικό μας πρόγραμμα μία τιμή πίσω. Δηλαδή, ξαναλέω σχηματικά, αν εδώ έχω μια συνάρτηση, αυτή δουλεύει για μένα, υπολογίζει κάποια πράγματα ανεξάρτητο αυτό το πρόγραμμα και μου γυρίζει πίσω μία τιμή. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γράφουμε μια συνάρτηση. Αν είχαμε μια εκφώνηση τύπου να γραφεί συνάρτηση που θα δέχεται τρεις ακεραίους και θα επιστρέφει το μεγαλύτερο εξ αυτών. Και να πάμε να εξοικειωθούμε με τη φράση «δέχεται τρεις ακεραίους», με την έννοια της παραμέτρου. Για να δουλέψει αυτό το μικρό μας προγραμματάκι, πολλές φορές χρειάζεται να το ταΐσω με ορισμένα στοιχεία. Τι σημαίνει να το ταΐσω? Να του πασάρω, να του δώσω κάποιες έτοιμες τιμές, να τις επεξεργαστεί και να μου γυρίσει πίσω ένα αποτέλεσμα. Εν προκειμένου, τι θα κάνουμε? Θα ταϊστεί το υποπρόγραμμά μας, συνάρτησή μας, με τρεις ακεραίους. Θα του δώσουμε λοιπόν τρεις ακεραίους, τους οποίους φυσικά θα έχουμε δημιουργήσει στο κύριο πρόγραμμά μας, στο αρχικό εδώ πέρα. Θα του δώσουμε τρεις αριθμούς, θα κάνει κάποιους υπολογισμούς και θα μας επιστρέψει, πάντα πίσω επιστρέφει μία μόνο τιμή. Πια το μεγαλύτερο εξ αυτών. Πάμε να δούμε πώς το γράφουμε. Ξεκινάμε με την επικεφαλίδα μας, η οποία ενώ κανονικά ξεκινούσαμε με πρόγραμμα και το όνομά του, τώρα ξεκινάμε με την λέξη συνάρτηση και ακολουθεί το όνομά της. Ας το πούμε συνάρτηση μέγιστος, καθώς μας δίνει το μέγιστο. Παρένθεση. Και εδώ πέρα τι έχουμε τώρα. Βάζουμε μεταβλητές, οι μεταβλητές οι οποίες μας δηλώνουν ποιοι είναι οι παράμετροι. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε ως παραμέτρους, ποιες είναι οι παράμετροι. Εδώ έχουμε λοιπόν ως παραμέτρους τρεις ακεραίους αριθμούς. Άρα μπορώ να βάλω α, β, γ.
και σχηματικά να δείξουμε ότι αυτά είναι αυτά που έρχονται. Δηλαδή, μας πασάρει, τονίζω εκ νέου, το κύριο πρόγραμμα κάποιες τιμές, το α, το β και το γ. Εμείς δουλεύουμε με αυτές τις τιμές εδώ πέρα, δουλεύει ανεξάρτητα το πρόγραμμά μας και επιστρέφει πίσω ένα αποτέλεσμα. Τι ακολουθεί? Ακολουθεί ένα τμήμα δηλώσεων. Και ακριβώς μέσα στο τμήμα δηλώσεων η δουλειά που θα κάναμε και στο κύριο πρόγραμμά μας για να βρούμε το μεγαλύτερο εξ αυτών. Δηλαδή, αν το α είναι μεγαλύτερο του β και το α μεγαλύτερο από το γ, τότε θα δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω αφήσει, αν βλέπετε, το αριστερό μέρος της εκχώρησης κενό. Και θα δούμε τώρα, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Σας κάνω όμως μια μικρή παρένθεση εδώ πέρα. Και έρχομαι να δούμε κάτι. Πείτε ότι έχω τη συνάρτηση F με παράμετρο το α. Αρχή. Και λέω β εκχώρησε α και 2. Γ εκχώρησε α επί 3. Δ εκχώρησε α-4. Βλέπετε στο σημείο αυτό ότι εγώ εδώ πέρα κάνω τρεις υπολογισμούς. Είπαμε όμως ότι η συνάρτηση επιστρέφει, δηλαδή δίνει ως αποτέλεσμα, φτύνει από το τάισμα που τους κάνω, ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται στο σημείο αυτό είναι ποιο από τα τρία γυρίζει πίσω. Δηλαδή το β, το γ, το δ. Πολλοί μαθητές και σωστά λένε το τελευταίο. Έχει μια λογική αυτό, γιατί κάνει τους υπολογισμούς, άρα το τελευταίο πράγμα που υπολογίζει είναι και αυτό που θέλουμε. Όμως αυτό δεν είναι ορθό. Για να καταλάβουμε ποιο είναι αυτό που επιστρέφει πίσω, για παράδειγμα πείτε ότι θα ήθελα να γυρίσω το α επί 3 πίσω, το αποθηκεύουμε όχι σε μια τυχαία μεταβλητή, αλλά χρησιμοποιούμε το όνομα της συνάρτησης. Είναι σαν να λέμε λοιπόν, η συνάρτηση θα πάρει την τιμή α επί 3. Άρα είναι κομβικός ο ρόλος του ονόματος συνάρτησης για τον υπολογισμό της τιμής. Επιστρέφοντας λοιπόν εδώ πέρα και βάσει αυτού που μόλις αναφέραμε, λέμε αν το α είναι μεγάλο το β και το α είναι μεγάλο το γ, τότε η τιμή που θέλω να επιστρέψω είναι το α. Και πού αποθηκεύεται αυτή? Αποθηκεύεται στο όνομά της, μέγιστος. Μέγιστος. Άρα, για να συνοψίσουμε και να ολοκληρώσουμε το σχήμα με τα βέλη, το οποίο φυσικά τα βέλη δεν χρειάζεται να βάλετε, αλλά βοηθάει πάρα πολύ να το θυμάστε, έχουμε το εξής. Μέσα στην παρένθεση έχουμε τις παραμέτρους που παίρνουμε έτοιμες από το πρόγραμμα. Τις τιμές τις οποίες παίρνει, και θα το δούμε και σε λίγο αναλυτικά τι σημαίνει παίρνει και δίνει, το κύριο πρόγραμμα στο υποπρόγραμμα. Και εδώ πέρα θα κάνω ένα βέλος έτσι, που σημαίνει τι? Ότι η συνάρτηση τελικά μου γυρίζει πίσω μία τιμή. Και μάλιστα χρησιμοποιώ ως μεταφορέα το όνομά της. Και είδαμε προηγουμένως γιατί, για να ξέρουμε ποια από τις τιμές θέλει να γυρίσει. Άρα έρχονται από ένα έως πολλά και επιστρέφει μόνο ένα. Το αποτέλεσμα που θέλουμε να μας δώσει. Έχουμε λοιπόν έτοιμο το μικρό μας προγραμματάκι. Τμήμα δηλώσεων τώρα, για να το κλείσουμε. Λέει ότι είναι ακέραιοι οι αριθμοί, άρα όλα ακέραιες. Ακέραιες α, β, γ. Μα δημιούργησε και άλλη μια μεταβλητή, το μέγιστος. Άρα πρέπει να δηλωθεί και το μέγιστος. Προσέξτε όμως, επειδή το μέγιστος έχει έναν ειδικό ρόλο στη συνάρτηση, επειδή είναι το όνομα της συνάρτησης, δεν θα δηλωθεί παρέα με τα υπόλοιπα. Θα δηλωθεί ανεξάρτητα. Και πού δηλώνεται ότι είναι το μέγιστος? Δηλώνεται εδώ. Και λέμε ότι η συνάρτηση είναι ακέραια. Δηλαδή, αφού ο μέγιστος είναι ακέραιος, η συνάρτηση ολοκληρωτικά θα είναι ακέραια, δηλαδή μου δίνει ένα ακέραιο αποτέλεσμα. Άρα, αυτή η δήλωση εδώ αφορά το μέγιστος και δεν μπαίνει μαζί με τα υπόλοιπα. Πάμε τώρα να δούμε πώς συνδέεται
αυτό το υποπρόγραμμα με ένα βασικό πρόγραμμα, με ένα κύριο πρόγραμμα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα κύριο πρόγραμμα το οποίο διαβάζει τρεις αριθμούς. Και θέλουμε τώρα να βρούμε το μέγιστο των τριών αριθμών. Προφανώς δεν θα πάμε να κάνουμε την ίδια δουλειά που κάναμε στο υποπρόγραμμα. Έχουμε ήδη φτιάξει ένα μικρό άλλο προγραμματάκι που μου βρίσκει το μέγιστο των τριών αριθμών. Άρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το ξυπνήσουμε, να δουλέψει για μας και να μας επιστρέψει πίσω το αποτέλεσμα. Πώς ενεργοποιούμε λοιπόν, πώς καλούμε μια συνάντηση? Την καλούμε απλά με το όνομά της. Επειδή ακριβώς επιστρέφει μία τιμή πίσω, άρα είναι σαν να διαχειριζόμαστε μία μεταβλητή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε εντολή εκτός που διάβασε για να ενεργοποιήσουμε τη συνάντησή μας. Κοιτάξτε ένα παράδειγμα. Γράψε ό,τι σου δώσει συνάντηση μέγιστος με πραγματικές παραμέτρους το Χ1, Χ2, Χ3. Δηλαδή, έχω διαβάσει τρεις τιμές, 5, 2, 1 για παράδειγμα, και ενεργοποιώ το υποπρόγραμμά μου με γράφοντας μόνο το όνομά του και τις παραμέτρους και γίνεται το εξής εκείνη τη στιγμή. Παγώνει η εκτέλεση του προγράμματος, παγώνει και ενεργοποιεί, ξυπνάει το πρόγραμμα και του στέλνει σαν παραμέτρους το Χ1, το Χ2, το Χ3. Δηλαδή, οι μεταβλητές πασάρουν την τιμή τους και αρχίζουν και πιάνουν δουλειά τα αλφαβητάγαμα. 5-2-1 λοιπόν. Έρχεται εδώ πέρα 5-2-1 με τη σειρά 1 προς 1. Το α είναι 5, το β είναι 2 και το γ είναι 1. Υπολογίζει το μεγαλύτερο και τελικά μεγαλύνει το 5 και τι κάνει? Επιστρέφει αυτή την τιμή τη μοναδική εδώ πίσω. Και αυτή την τιμή που επιστρέφει, όλο αυτό γίνεται μία τιμή το 5 και εμφανίζει το 5. Θα μπορούσα να κάνω μετά, διάβασε θήτα κάπα λάμδα. Και να πω, άλλος τρόπος κλήσης τώρα. Ψι εκχώρησε μέγιστος. Γράψουμε άλλο χρώμα για να φαίνεται ξανά η κλήση της συνάρτησης. Μέγιστος Χ1, Χ2, Χ3. Την καλή λοιπόν εκ νέου, αλλά τώρα το αποτέλεσμα που μου γυρίζει στην συνάρτηση δεν πάει και το εμφανίζει κατευθείαν, το αποθηκεύει σε μια μεταβλητή. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι κλήσης μιας συνάρτησης και αυτό θα το θυμάστε άλλωστε από την απόλυτη τιμή, ας πούμε απόλυτη τιμή του Χ, που μπορούσε να τη βάλεις σε αν απόλυτη τιμή του Χ με 5, μπορούσε να τη βάλεις ακόμα και σε για K από 1 μέχρι απόλυτη τιμή του Χ, γιατί ακριβώς η συνάρτηση επιστρέφει μία τιμή και κατά συνέπεια αυτή μία τιμή μπορεί να λειτουργήσει ως μεταβλητή και να μπει οπουδήποτε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κτίσουμε μέσα σε μία άσκηση ένα υποπρόγραμμα. Συνεπώς, ανακεφαλαιώνοντας, πραγματικός προγραμματισμός τι σημαίνει? Μπορώ να σπάσω την άσκησή μου σε μικρά προγραμματάκια. Αυτά τι κάνουν? Μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους έχοντας ένα πρόγραμμα μαμά, ένα κύριο πρόγραμμα δηλαδή, το οποίο αρχίζει και τα ενεργοποιεί. Και μετά φυσικά αυτά τα ίδια μπορούν να ενεργοποιήσουν και άλλο υποπρόγραμμα. Για αρχή είδαμε τις συναρτήσεις. Χαρακτηριστικά των συναρτήσεων: δέχονται από 0 θεωρητικά μία έως πολλές τιμές και επιστρέφουν όμως μόνο ένα αποτέλεσμα. Εδώ μέσα για την ακρίβεια δεν επιτρέπεται ούτε το διάβασε ούτε το γράψε, γιατί τις συναρτήσεις είπαμε έχουν μαθηματικό υπόβαθρο και δεν επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Άρα δεν θέλουμε ούτε να το εμφανίσουμε ούτε να διαβάσουμε τιμές. Μόνο κάνουν υπολογισμούς και κερνάνε μία τιμή. Τι χρησιμοποιούν ως μεταφορέα αυτής της τιμής? Το όνομά τους. Πώς μπορώ εγώ να τις ενεργοποιήσω το κύριο πρόγραμμα? Μπορώ να τις ενεργοποιήσω απλά γράφοντας το όνομά τους σε μια οποιαδήποτε εντολή και τη λίστα παραμέτρων που θέλω να τους δώσω, τις τιμές που θέλω να τους δώσω για να δουλέψουν. Στο επόμενο μάθημα λοιπόν θα δούμε και ένα δεύτερο τύπο υποπρογράμματος, το οποίο, ο οποίος είναι πιο ισχυρός, αλλά υστερεί μόνο σε ένα πράγμα σε σχέση με τη συνάρτηση.